Είμαστε έτοιμοι. Κύριε Ξαθάκη. Ναι, θα πούμε αυτό. Λοιπόν. Βραβεία. Έχω συνηθίσει λοιπόν σε κάθε συνέδριο που τυχάνει και βρίσκομαι στις απονομές κτλ. Βλέπω κυρίως στο τηλεπικοινωνιακό κομμάτι βραβεία 5, 7, 3. Εδώ ζωή να έχουν είναι 19. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με την ισχυρή τάση του κλάδου, ας πούμε, συνεχώς να παράγει νέα προϊόντα, νέα, ξέρω εγώ, catching προϊόντα, όπως τα λέτε και τα λοιπά, εσείς οι social media και αντίστοιχα αποδοτικά οι άνθρωποι του e-business. Αλλά το σίγουρο είναι ότι στην αρχή λέω, καλά ρε, σαν πολλά δεν είναι. Αλλά μετά που διάβασα ένα-ένα, λέω τελικά το καθένα έχει και το λόγο του. Και δεν ήθελα, ομολογώ, να είμαι στη θέση της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία μπήκε στη διαδικασία να κάνει την επιλογή. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη. Σίγουρα στα βραβεία, εντάξει, φαντάζομαι ότι οι προβολείς πέφτουν στους βραβευθέντες. The first, the second is nobody, που λένε οι Αγγλέζοι και οι άλλες τέτοιες αηδιούλες. Αλλά στην πράξη φαντάζομαι ότι όλοι έχετε κάνει την προσπάθειά σας και όσοι δεν είστε στα φετινά, σας εύχομαι ολόψυχα να είστε του χρόνου. Διότι αν μη τι άλλο, αυτό θα σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, θα έχετε ανέβει τουλάχιστον μία θέση. Και το δεύτερο είναι θα ζείτε ακόμα σε μια αγορά η οποία συνεχίζει, καλώς ή κακώς, να είναι δύσκολη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που είστε εδώ και πάλι. Και πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πιο προσγειωμένα, τα λέω εγώ. Το είπα και πριν ότι οι άνθρωποι του e-business κρατάγανε το χρόνο τους, ας πούμε, ακριβώς στο δευτερόλεπτο. Οι άνθρωποι του social ήταν λίγο πιο υπερβατικοί. Θα ξεκινήσω λοιπόν από πιο προσγειωμένα και θα ξεκινήσω με τα e-business awards λοιπόν. Το πρώτο που έχουμε στη σειρά μας είναι το Logistics Solution of the Year. Το οποίο. Μια εταιρεία logistics είναι λογικό να το πάρει. Λοιπόn, και αυτή είναι η ACS. Είναι για το Card on Delivery. Παρακαλούμε λοιπόν την κυρία Έλια Χάραρη να προσέλθει να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Στέλιο Πετρίδη, πρόεδρο του Γκρέκα. Κυρία Χάραρη, κύριε Πετρίδη. Οι κυρίες να υποθέσω ότι καθυστερούν λίγο παραπάνω δια της καθυστέρησής τους να μας δείξουν ότι είναι πιο πολύτιμες. Κυρία Χάραρη, ένα. Κυρία Χάραρη, δύο. Κυρία Χάραρη. Ο κύριος Αντωνόπουλος συστήνει τον κυρία Χάραρη και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, κύριε Πετρίδη, θα μείνετε μαζί μας, υποθέτω, για να το δω. Ναι, θα μείνετε μαζί μας, λοιπόν. Και είναι το Best Customer Experience. Διότι αφού δεν πετύχαμε το experience με την προηγούμενο βραβείο, θα πάμε με αυτό το experience. Απονέμεται στο πλαίσιο. Παρακαλείται ο εκπρόσωπος της εταιρείας Πλαίσια, λοιπόν, κύριος Χάρης Μουρελάτος, e-commerce manager, να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Στέλιο Πετρίδη. Λοιπόν, κύριε Πετρίδη, και εσείς θα κάνετε το καθήκον σας και κύριε Μουρελάτο. Παρακαλώ, κύριε Καντώνη, η σειρά σας. Θα λάβω σειρά. Μάτι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. IT Team of the Year. Δύσκολη δουλειά το IT, πάρα πολύ δύσκολη. Απονέμεται στην eFresh. Κυρία Ζήνα Μαυροειδή, παρακαλείτε να έρθει να παραλάβει το βραβείο για την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών της εταιρείας. Πάμε να δώσουμε το πρώτο βραβείο. Η κυρία Χάραρη είναι μαζί μας. Κυρία Χάραρη, παρακαλώ να περάσει το βραβείο, να περάσει να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Πετρίδη για το Card on Delivery. Και για το Impression of the Year. Τα καταφέρατε. Πού είμαστε? Πάμε στο επόμενο βραβείο. Όχι, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να κατεβείτε, κύριε Πετρίδη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο επόμενο βραβείο. E-commerce innovation. Η καινοτομία είναι κάτι πολύ σημαντικό σήμερα μας, έτσι το καταλαβαίνετε. Και όσοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία, καινοτομούν διαρκώς. Απονέμεται στα public για ένα και πολύ σημαντικό λόγο. Για το νούμερο ένα ελληνικό marketplace. Πολύ σημαντική δουλειά, συγχαρητήρια. Παρακαλούμε την κυρία Ρενάτα Φωτεινού, Marketplace Manager των Public και τον κύριο Φίλιππο Μελισσουργό, E-commerce Manager των Public, να παραλάβουν το βραβείο από τον κύριο Κώστα Νόστη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της SmartPress.
Επόμενο βραβείο είναι το χιλιοτραγουδισμένο Omnichannel. Omnichannel, όχι, α, συγγνώμη, εντάξει. Και αυτό χιλιοτραγουδισμένο είναι το βραβείο εξωστρέφειας. Τώρα έχουμε, βέβαια, λογικό, είναι σε μια χώρα που ζούμε, εξωστρέφεια. Έξω λένε όλοι. Τώρα, για καλό, για κακό, θα το δείξει. Λοιπόν, απονέμεται. Generation Y, International Business Experts. Παρακαλείται η κυρία Νάνα Ιωακιμίδου να προσέλθει να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Κώστα Νόστη. Κύριε Νόστη, κυρία Ιωακιμίδου. Μετά από την παραλαβή του βραβείου θα φύγετε. Κυρία Ιωακιμίδου, φεύγετε, υποθέτω, είσαι εξωστρέφεια, έτσι. Προς τα έξω. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στο Omnichannel που θεωρώ ότι είναι και ο εφευρέτης, ένας από τους εφευρέτες του όρου, ο κύριος Βαρβαδούκας. Λοιπόν, είναι Omnichannel, λοιπόν, Experience of the Year, απομένεται στα Cosmos Sports. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Βαρβαδούκας, Chief Omnichannel, αν δεν ήταν Chief, ποιος άλλος θα ήταν. Ο κύριος Γιάννης Καμιλάκης, Omnichannel Marketing Manager της Cosmos Sport. Από τον κύριο Στέλιο Πετρίδη, πρόεδρο του Γκρέκα. Κύριε Βαρβαδούκα, κύριε Πετρίδη, ελάτε. Τον έκανες πρόεδρο τον Πετρίδη, γενικός διευθυντής είναι. Δεν ξέρουμε ποιος θα γίνει πρόεδρος, χθες είχαν εκλογές. Ναι. Σύσσωμη η ομάδα της Cosmos Sport. Λοιπόν, το επόμενο βραβείο ανήκει στον E-Tailer of the Year. E-Tailer of the Year για το 2018 στα Ibiza Awards, τα Media Markt. Παρακαλούμε πάλι την κυρία Κορίνα Παλαμίδη να προσέλθει να παραλάβει το βραβείο από τον Φώτη τον Αντωνόπουλο. Κυρία Παλαμίδη. Δεν ήταν τυχαίο. Επιλέχθηκες να το δώσεις το βραβείο. Ναι, αλλά ποσοστά στο φιλί τίποτα, ε. Εντάξει, ρε. Εντάξει. Καλά, κάτσε. Σου έχω ένα ακόμα καλό. Επειδή δεν ξέρεις μερικά πράγματα, να σε μάθω μερικά πράγματα. Digital Marketing Manager, συγγνώμη, of the Year. Εντάξει, είναι η απονέμεται λοιπόν στην κυρία Μαρίνα Βασιλαρά, είναι Global Communication and E-Commerce Director της Απιβίτα, για να μαθαίνεις. Λοιπόν, παρακαλείται η κυρία Βασιλαρά να παραλάβει το βραβείο. Μην ακούσω τίποτα δάσκαλε, ας πούμε, κρυφά. Εντάξει. Τώρα για φιλή δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, Digital Marketer of the Year. Απονέμεται στον Νίκο Κοστρόγλου, δημιουργό του Remarketing 360 Service. Παρακαλεί τον κύριο Κοστρόγλου να έρθει να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Φώτη Αντωνόπουλο. Για το φιλή, Νίκο, βρείτε τα μεταξύ σας. Εγώ δεν επεμβαίνω. Φώτη, συγγνώμη, τελείωσαν οι κυρίες, Sorry. Thank you. Θέλω να πάρω βραβείο τώρα, θα έλεγα, το επόμενο βραβείο. Έχουμε μπει στα social media πλέον awards. Best Digital Campaign, απονέμεται στην Aegean Airlines. Λοιπόν, θέλω να πάρω βραβείο τώρα και αυτή θα είναι η κυρία Νίκη Πολυχρονάκη, η οποία θα παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Στέλιο Πετρίδη. Ούτε έκπτωση στα εισιτήρια, ούτε τίποτα. Καλά, εντάξει. Θα έρθει η ώρα σας. Συγχαρητήρια. Να ξανακάνουμε απονομή, παιδί. Κάνε rollback. Το επόμενο βραβείο είναι συναφές με το προηγούμενο. Αφορά το Best Digital Campaign, το οποίο δημιούργησε και γι' αυτό το λόγο της απονέμεται το βραβείο η Ogilvy One για την καμπάνια της Aegean Airlines, Aegean Airlines Greece by Greeks. Εξαιρετική καμπάνια. Παρακαλούμε τον κύριο Δημήτρη Σαββάκο να παραλάβει το βραβείο από την κυρία Σόνια Χαϊμαντά,
πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Χαϊμαντά. Κύριος Σαββάκος, είναι μαζί μας. Οκ. Δεν έχεις του αν. Εξωστρέφει και αυτός. Με έτσι ανέφυγε. Best social campaign. Απονέμεται στη Vodafone. Απονέμεται στη Vodafone για το ΣΥΓΙΟΥ. Για την εξαιρετική καμπάνια πρώτη φορά. Όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Παρακαλείται ο κύριος Κώστας Καλύβας, εκπρόσωπος του ΣΥΓΙΟΥ, να παραλάβει το βραβείο από την κυρία Σόνια Χαϊμαντά. Πρώτη φορά όταν λέμε. Πρώτη φορά. Πρώτη μου φορά νούμερο 2. Το επόμενο βραβείο είναι Best Social Brand. Απονέμεται στη WIND για τη WIND Vision. Το Best Social Brand θα παραλάβει λοιπόν το WIND Team. Η κυρία Βανέσα Παρασκευοπούλου είναι Digital Marketing Manager. Η κυρία Μπάμπα Λιλουκία, E-commerce Manager. Και η κυρία Χριστίνα Πετράκη, Social Media Manager. Και δεν είναι στην απονομή ο κ. Αντωνόπουλος, είναι ο κ. Πετρίδης. Για να μην λες. Θα κάνει μοντάζ. Συγχαρητήρια στην ομάδα της WIND. Το κεντρικό μήνυμα του σημερινού συνεδρίου, όπως καταλάβατε και στο social και στο e-business που κάναμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, ήταν το performance. Performance όμως μπορούν να εξασφαλίσουν μόνο οι άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες. Το Professional Diploma in Digital and Social Media διοργανώνεται από την O-Crunch και είναι powered από τον DIRI. Πρόκειται για ένα κόρσο 140 ωρών με το μεγαλύτερο community στην Ελλάδα. Γίνεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Έχει μακράν την καλύτερη φήμη και αναγνώριση από τα στελέχη και τα agencies και το εγκρίνει και το στηρίζει τον DIRI, The American College of Greece. Social Media Awards 2018. Best Social Media Learning Program. Απονέμεται στην No-Crunch και τον DIRI. Για το Professional Diploma in Digital and Social Media. Παρακαλώ τον κύριο Αποστόλη Αϊβαλή να παραλάβει το βραβείο. Μεγάλο κοινό ο κύριος Αϊβαλής, να παραλάβει το βραβείο από την κυρία Ειρήνη Νόστη. Είναι διπλό. Είναι διπλό βραβείο, όπως καταλάβατε. Απονέμεται τόσο στην O-Crunch όσο και στον DIRI. Το επόμενο βραβείο αφορά ένα agency. Κατ' εμάς το Savvy Agency of the Year. Απονέμεται στη Giraffes in the Kitchen. Πολύ εφάνταστο όνομα εταιρείας. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Αναστασίου, co-founder και partner της εταιρείας, και η κυρία Πόντι, copy director, από την κυρία Σόνια Χαϊμαντά, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού συνεδρίου. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να μας πείτε τι σημαίνει, πώς εμπνευστήκατε το σαν εταιρεία το Giraffe in the Kitchen. Πολύ ωραία. Τελειώσε. Εντάξει, απαντήθηκε. Σε 5 δευτερόλεπτα. Σε λιγότερο. Για πείτε μας. Δυνατά. Πράσινο άλογο σε κίτρινη ντομάτα. Είστε στο κατάλληλο συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Άρα δεν ήταν φάνταστο, είχε απόλυτη λογική. Okay. Λοιπόν, Social Media Awards, λοιπόν, συνεχίζουμε. Best Digital CSR Campaign, απονέμεται στη WIND για τον iStrati. Το Best Social Brand θα το παραλάβουν ο κύριος Γιώργος Τσαπρούνης, ανώτερος διευθυντής επικοινωνίας της εταιρείας, και η Βανέσα Παρασκευοπούλου, Digital Marketing Manager, Μπάμπα Λιλουκία, E-commerce Manager, Χριστίνα Πετράκη, Social Media Manager, δηλαδή η γνωστή όμορφη τετράδα. Εκτός από τον κύριο Τσαπρούνη που δεν τον είδα συνέχεια. Γι' αυτό είπα τετράδα, αλλά εντάξει, θα μείνω στην τριάδα.
Δεν τόλμησε ο Γιώργος να εμφανιστεί στις κυρίες δίπλα. Το καταλαβαίνω. Και εγώ στη θέση του αυτό θα κάνω. Το βραβείο που ακολουθεί απονέμεται για το Best Digital Agency. Παρακαλούμε λοιπόν τον CEO της εταιρείας AdMind, τον κύριο Τηλέμαχο Μαυράκη, να έρθει να παραλάβει το βραβείο του από την κυρία Σόνια Χαϊμαντά. Συγχαρητήρια στο Best Digital Agency και πάμε στο τελευταίο βραβείο για φέτος. Βαγγέλη, θα έχεις την τιμή. Όχι, πάρ' το σε για να πάρω εγώ την επόμενη ενότητα. Καλώς. Ωραία μου την έφερες. Τελευταίο βραβείο για φέτος. Best Digital Strategist. Μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ξεχώρισε για εμάς φέτος ο κύριος Πάνος Μπάσιος. Είναι Head of Center of Digital Excellence στον ΟΠΑΠ. Και παρακαλούμε τον κύριο Μπάσιο να έρθει να παραλάβει το βραβείο του από την κυρία Σόνια Χαϊμαντά, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Κάπου εδώ τα βραβεία τελείωσαν για φέτος. Θα σας αφήσω στα χέρια του Βαγγέλη του Ξανθάκη, με τον οποίο θα περάσετε μαζί στην τέταρτη καταληκτική ενότητα. Όπως έχετε προφανώς καταλάβει, έχουμε τελειώσει το κομμάτι του social και του e-business ξεχωριστά και ήρθαμε σε μια καταληκτική ενιαία ενότητα να δούμε τέσσερα πολύ σημαντικά case studies από αυτούς τους δύο κλάδους που θα αναδείξουν πάρα πολύ σημαντικά σημεία τόσο του e-business όσο και το social.